πραγματοποιεί ο σύλλογο είναι και ένα πρόγραμμα που εντάσσεται στις σχολές γονέων. Θα ωφεληθούν τα μέλη μας με το να έρθουν στο Σύλλογο να κάνουν κάποια αίτηση. Θα διαμορφώσουν το πρόγραμμα αυτά όπως αυτά νομίζουν και θέλουν. και θα ωφεληθούν παρακολουθώντας το τμήμα που θα, αυτοί θα φτιάξουν από την ψυχολόγο. Τα θέματα τα οποία θα παρακολουθήσουν θα σας τα αναλύσει η ψυχολόγος, το όλο πρόγραμμα θα σας το πει η υπεύθυνη του προγράμματος, που και πώς γίνεται. Αυτό το οποίο είναι σημαντικό είναι ότι τα μέλη των καρκινοπαθών θα ωφεληθούν παρακολουθώντας αυτό το πρόγραμμα το οποίο ε, λέω ότι είναι δωρεάν. Είναι πολύ σημαντικό να έρθουν και να κάνουν την αίτησή. Ε, ενημερώνουμε τους δραμινούς πολίτες ότι από τον Οκτώβριο θα τεθούν σε λειτουργία οι σχολές γονέων ε, στο νομό μας, οι οποίες εντάσσονται στη Γενική Γραμματεία Διαβίου Μάθησης του Υπουργείου, ε, θρησκε... του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, ε, διαμέσου του ΕΝΕΔΙΒΗΜ και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, εντασσόμενα στο, στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείριση Επιχειρησιακού Προγράμματο Εκπαίδευση και Διαβίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδεία, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Οι σχολέ γονέων θα ξεκινήσουν ε, συνεργαζόμενοι με τον Σύλλογο Καρκινοπαθών Δράμα, προσπαθώντα να δημιουργήσουν μια ομάδα που θα στηρίξει πραγματικά του τους ανθρώπους αυτούς, τις οικογένειές τους, ε, μέσα από έναν, με τη βοήθεια, συγγνώμη μάλλον, ενός εξειδικευμένου ψυχολόγου. Ότι το πρόγραμμα των σχολών γονέων έχει ένα χαρακτήρα σεμιναριακό. Οι συναντήσεις γίνονται μία φορά την εβδομάδα και είναι δύο ώρες ή τρία ώρες, ανάλογα με τη δυναμική του τμήματος. Ε, τα άτομα που κάνουν την αίτησή τους μας ενημερώνουν και για τα θέματα που, θέλουν να συζητηθούν, τα θέματα για τα οποία θέλουν να ακούσουν. Οι σχολές γονέων καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος θεμάτων από την ανατροφή των παιδιών μέχρι τη διαχείριση κρίσεων στην οικογένεια. γι' αυτό και με αυτή την ιδιότητα που απευθυνόμαστε και στον Σύλλογο Καρκινοπαθών. Ε... Ο θα πραγματοποιήσει εκδρομή στις 4, 5 και 6 Οκτωβρίου στην Εύβοια, Ρέτρια Κίμι Εύε, θα επισκεφτεί τον Ιωάννη Τορόσο, τον Όσιο Δαβίδ και τον Άγιο Παρθένιο, ο οποίο ε, οφείλω να πω είναι και ο προστάτη των καρκινοπαθών. Ε, τα μέλη και οι φίλοι, όσοι μπορούν και δίνονται, να έρθουν να κάνουν την εγγραφή του όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Η τιμή είναι στα 110 ευρώ. Είναι μια ωραία έκδρομη. Θα ωφεληθούμε ψυχαγωγικά, που τόσο πολύ ανάγκη έχουμε εμεί οι καρκινοπαθεί στην ψυχαγωγία, γιατί με την ψυχαγωγία πολλά μπορούμε να αντιμετωπίσουμε. Να έχουμε όλη υγεία. Ευχαριστώ.